είσαι survivor, γιατί κατάφερες πάρα πολλά. Ναι. Κάτσε, αγωνίστηκες πολύ. Πόσο καιρό κάθισες? Έκατσα 4 μήνες και είμαι το τελευταίο κορίτσι των διασύμων. Ναι, εγώ και η Μαργιαλένα ήμασταν. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα που κάνουμε την κουβέντα αυτό. 4 μήνες. Ναι, 4 μήνες γεμάτους. Καλούς και ποιος θα μου το έλεγε. Ότι ήταν και η τρίτη φορά που μου έγινε πρόταση για το παιχνίδι. Μου έγινε και για το πρώτο και για το δεύτερο, που είχα κάνει και τα τρέιλερ φωτογραφίες. Είχα φτάσει δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο και έμεινα πίσω. Παρ' όλα αυτά, ενώ είχα και άλλες τηλεοπτικές προτάσεις το χειμώνα που μας πέρασε. Τώρα αφού δεν γίνανε, δεν μπορούμε να το πω. Πες μου, δεν μπορώ να σου φωνάξει. Σιγά και εσύ, δεν σου αναφωνάξω. Μάλιστα και στο κανάλι εδώ. Ήταν για το, και για το Your Face που συζητάγαμε για να γίνει. Πολύ ναι, καλή. Το All Stars. Πολύ καλή. Ήταν πιστεύω ότι αν δεν πήγαινε, θα ήσουν. Μεγάλη τιμή τότε που σε φωνάξαν στο All Star. Αυτό σημαίνει ότι ήσουν πάρα πολύ. Ήθελα πάρα πολύ να το κάνω το Your Face, μόνο να σου πω, γιατί πέρασα φανταστικά. Μάλιστα, όταν είχε τελειώσει το Your Face που το έκανα, θυμάμαι, κλαίγαμε δηλαδή από που είχε τελειώσει. Ήμασταν τόσο αγαπημένοι, περνάγαμε τόσο ωραία. Πέρασα τόσο ωραία. Άρα, συγγνώμη, άρα, αν δεν πήγαινα Survivor, θα ήσουν στο Your Face. Υπήρχε περίπτωση να ήμουν εκεί. Όχι, υπήρχε περίπτωση. Αφού είχες πάει μια φορά, τώρα αυτό θα είναι το ζήτημα. Και είχα και ακόμα κάτι, απλά εντάξει, από τη στιγμή που δεν έγινε, δεν μπορώ να το πω. Αλλά θέλω να σου πω ότι είχα τηλεοπτικές προτάσεις. Και για τηλεπαρουσιάστρια, θες να γίνεις τηλεπαρουσιάστρια. Τηλεπαρουσιάστρια. Ναι, τηλεπαρουσιάστρια, θέλεις να γίνεις. Δεν μου πέρασε κάτι από το μυαλό, γιατί αν θα έκανα όμως κάτι τέτοιο, θα έκανα κάτι που θα είναι κοντά μου. Δεν θα έκανα κάτι που είναι. Κάτι που θα είναι στο στοιχείο μου. Δηλαδή, άμα και κάτι με μουσική, θα ήθελα να το κάνω. Παρουσιάστρια, ας πούμε, σε show που έχει σχέση με τραγουδιστές και με νέα παιδιά. Αυτό θα μου άρεσε να το κάνω, ναι. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Φουρέιρα τώρα. Ναι. Ξέρεις γιατί θα το έκανα. Γιατί έχω περάσει μονίμως, περνά από μια διαδικασία διαγωνισμού. X Factor, διαγωνιζόμουνα. Your Face, διαγωνιζόμουνα. Survivor, δηλαδή. Πέρασα πάρα πολλές φορές από το. Ακόμα, και Eurovision. Πάλι διαγωνίζομαι. Ναι, συνέχεια είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, συνέχεια έχω αυτό το άγχος που διαγωνίζομαι σε κάτι. Στα διαγωνίσματα πώς θα πήγαινε στο σχολείο? Στα διαγωνίσματα στο σχολείο. Δεν θυμάμαι. Έχουν περάσει κάτι χρόνια. Πού να θυμάσαι, δεν θυμάσαι τραγούδια σου πια. Δεν θυμάμαι.